Είμαστε εδώ στο γήπεδο της Δόξας Αμυγδαλεώνα και έχω έρθει να δούμε τα τμήματα υποδομής εδώ της ομάδας της Δόξας Αμυγδαλεώνα. Έχω μαζί μου έναν από τους προπονητές, τον Ισαάκ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον Ενικό που μου επέτρεψες. Φυσικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσείς που ήρθατε για να αναδείξετε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε τελευταία. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και φυσικά έχω μαζί μου και τον Σταύρο. Ευχαριστώ πάλι για τον Ενικό. Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας εξηγήσω και να σας πω πώς λειτουργούν όλα τα τμήματα υποδομής από το αντρικό μέχρι και τα μπαμπίνι μας. Εσύ τώρα ως υπεύθυνος των ακαδημιών, της Ακαδημίας, έχεις να μας πεις πάρα πολλά σίγουρα. Οπότε θέλω να ξεκινήσουμε γιατί βλέπω και όμορφους χώρους και φροντισμένους χώρους στο γήπεδο. Ακόμα και εδώ που βρισκόμαστε τώρα είναι όλα τόσο προσεγμένα από ιδιωτική πρωτοβουλία όπως μου είπες πριν. Ναι, κυρίως όλα γίνονται από εθελοντισμό. Κοντά σε μένα είναι και 5-6 άτομα ακόμα της διοίκησης που ασχολούνται με άλλα κομμάτια του συλλόγου μας. Και σχεδόν καθημερινά έχουμε κάποιες αρμοδιότητες ο καθένας για να μπορεί να λειτουργεί και τα τμήματα υποδομής αλλά και το ανδρικό μας τμήμα. Μάλιστα, εδώ έρχονται παιδιά από πόσο χρονών? Τα μικρά μας είναι από 4 χρονών περίπου και η ακαδημία μας μέχρι και 16 ετών. Και μετά από εκεί μετά ξεκινάει το ανδρικό μας τμήμα, το οποίο είναι στην Α κατηγορία της Καβάλας και ήταν η πρώτη χρονιά φέτος μετά από μια δύσκολη χρονιά και μια περιπέτεια που περάσαμε. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Έτσι, όλα καλά. Εσύ, Ισαάκ, ποια ομάδα προπονείς? Εγώ είμαι προπονητής του αντρικού τμήματος, αλλά ταυτόχρονα είμαι και προπονητής των πολύ μικρών, του μπαμπίνι τμήματος που λέμε, είναι το K6, δηλαδή παιδιά ηλικίας 4 και 5 χρονών. Έχουμε και μικρούς που είναι από 3-3,5 ξεκινάνε, δειλά-δειλά. Και το γυναικείο τμήμα, για το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανος, γιατί το φτιάξαμε μαζί με μια πρωτοβουλία του Σταύρου. Και επειδή αναπτύσσεται πολύ το ποδόσφαιρο γυναικών, ήταν κάτι που το είχα σαν μικρό όραμα και πραγματοποιήθηκε ήδη από πέρσι. Και είμαι προπονητής και αυτού του τμήματος, το οποίο έχει κορίτσια από διάφορες ηλικίες. Τώρα, κορίτσια, το έχω ακούσει και άλλες φορές ότι τα κορίτσια έχουν στραφεί στο ποδόσφαιρο σαν αθλήτριες. Πέραν του ότι εντάξει, μας αρέσει και βλέπουμε στην τηλεόραση μάτς ή στο γήπεδο, αλλά βλέπω ότι πολλά κοριτσάκια θέλουν να κάνουν ποδόσφαιρο αντί για βόλεϊ, ας πούμε, που έκαναν πιο παραδοσιακά, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Στις μέρες μας πλέον ξεπερνιούνται και πολλά στερεότυπα και ταμπού που υπήρχαν παλαιότερα και δεν άφηναν εντός εισαγωγικών τα κορίτσια να ασχοληθούν με το άθλημα του ποδοσφαίρου, ενώ σε άλλες χώρες βλέπουμε ότι αυτό συνέβαινε εδώ και δεκαετίες. Έτσι πλέον το ποδόσφαιρο αρχίζει να είναι πολύ δημοφιλές ανάμεσα στα κορίτσια και εδώ στην Ακαδημία δίνεται ευκαιρία για ακριβώς αυτές τις κοπέλες που τους αρέσει το ποδόσφαιρο να απολαύσουν το αγαπημένο τους άθλημα. Έχουμε πολλά κορίτσια εδώ. Έχουμε περίπου 15 κοριτσάκια ηλικίας 8 έως 12 χρονών περίπου. Είναι μια καλή αρχή για μας. Να σκεφτούν και οι γονείς ότι πέρα από το αν αρέσει ή όχι στους ίδιους, ότι είναι αθλητισμός αυτό που κάνουμε, πρώτα και κυρία, έτσι, να περνάνε καλά τα παιδιά και να αθλούνται παράλληλα και γιατί όχι και να το συνεχίσουν και νομίζω ότι και το γυναικείο ποδόσφαιρο και αναπτύσσεται και είναι και πιο εύκολο να διακριθεί ένα κοριτσάκι στο χώρο αυτό. Από την άποψη ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Σίγουρα δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχουν πολλές ομάδες. Προσπαθούμε εμείς να κάνουμε όσο το δυνατόν να οργανωθούμε καλύτερα, ώστε να το ευχαριστούνται καλύτερα και τα παιδάκια και οι γονείς να βλέπουν να προοδεύουν τα παιδιά τους. Πολύ ωραία. Και τα μικρά που έρχονται εδώ πέρα, πώς αντιμετωπίζουν? Γιατί εντάξει, έχουν κάποια αντίληψη συγκεκριμένη για το ποδόσφαιρο από το σπίτι. Εξάλλου, να μην ξεχάσουμε ότι τα παιδιά με το που γεννιούνται παίζουν με την μπάλα. Κλωτσάνε μία μπάλα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Εντάξει, είναι μεγάλη χαρά για μας και μεγάλη και υποχρέωση, έτσι. Όταν έρχεται ένα παιδάκι 3-4 ετών, από την προσέγγιση που θα έχουμε, ποια θα είναι η πρώτη εικόνα του, από τα πρώτα παπουτσάκια που θα δέσει
για να μπει στον αγωνιστικό χώρο είναι πολύ σημαντικό και για μας, όπως και για τους γονείς. Και γι' αυτό θα πρέπει να εμπιστευτούν, γι' αυτό έχουμε και εμείς τους προπονητές μας, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι όλοι. Και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και για τα παιδιά και για τους γονείς βέβαια. Ναι, έτσι είναι. Και πέρα από αυτό, πέρα από το άθλημα σαν άθλημα, το ποδόσφαιρο, γενικά ο αθλητισμός βοηθάει σε πάρα πολλά την προσωπικότητα και το χαρακτήρα ενός παιδιού, δεν είναι έτσι? Σίγουρα, σίγουρα. Η κοινωνικοποίηση και η θέση που παίρνει μέσα σε ένα σύνολο ένας αθλητής, ένα παιδάκι, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα σε ομαδικά αθλήματα. Μετά έρχονται το αν θα διακριθεί στο άθλημα ή αν θα είναι καλός ή αν θα παίξει υψηλό επίπεδο. Το αγωνιστικό κομμάτι έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Έτσι. Αυτό, εντάξει, τα περαιτέρω θα μιλήσετε και με τον προπονητή. Εγώ είμαι κυρίως υπεύθυνος για το οργανωτικό κομμάτι και για τη λειτουργία του συλλόγου. Και στο κομμάτι το προπονητικό δεν εμπλέκομαι τόσο πολύ. Πολύ ωραία. Οπότε θα ρωτήσω εδώ τον προπονητή. Πέρα από αυτό που είπαμε πριν, ότι τα παιδιά θέλουν να παίξουν μπάλα, αλλά για να πάνε πολύ ψηλά. Έχουν έρθει αλήθεια παιδιά που λένε ότι θέλω να γίνω, δεν ξέρω ποιος είναι τώρα ο σούπερστάρ, εγώ ξέρω το Μέση, ας πούμε. Φυσικά, φυσικά. Όταν μπαίνουν εδώ σε μια διαδικασία για πρώτη φορά σε ένα οργανωμένο περιβάλλον με καθοδήγηση, να παίξουν αυτό που, okay, το παίζουν και στην αυλή του σχολείου, βλέπουν κάτι διαφορετικό. Φυσικά όλα τα παιδάκια έχουν το όνειρο να γίνουν ο Μέση, ο Μπαπέ, ο Ρονάλντο. Φυσικά βέβαια το ότι δεν θα γίνουν είναι μια πραγματικότητα τα περισσότερα από αυτά. Και ο στόχος και ο σκοπός σε βάθος χρόνου δεν είναι απαραίτητα να διακριθούν και να ζουν με αυτόν τον ανταγωνισμό ότι πρέπει να είναι οπωσδήποτε οι καλύτεροι ανάμεσα σε άλλους. Ο στόχος μας εδώ είναι να γίνουν οι καλύτεροι του εαυτού τους. Αυτό ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να παίζουν σε ένα χαμηλό επίπεδο, ακόμα και άλλα αθλήματα. Υπήρξαν παιδιά που ήρθαν εδώ και τώρα διακρίνονται στο ποδόσφαιρο, στην ακαδημία μας, και τώρα διακρίνονται σε άλλα αθλήματα. Ακριβώς όμως έγινε μια ομαλή εισαγωγή στον χώρο του αθλητισμού. Αυτό για μας είναι προτεραιότητα, δηλαδή κάποιο παιδί που κάνει το πρώτο βήμα στον αθλητισμό να γίνει αυτό εύκολα, ομαλά, ήρεμα. Υπήρχαν πολλές φορές παραδείγματα ατόμων που μπήκαν στον αθλητισμό κάπως βία, γιατί είτε τους φώναξε κάποιος, είτε ήταν ένα περιβάλλον για χίψη λόγους δύσκολο, υποχρεωτικό. Εμείς θέλουμε τα παιδιά να έρχονται εδώ, να το απολαμβάνουν, να μην θέλουν να φύγουν, παρά να τους είναι μια αγκαρία ή κάτι για το οποίο αισθάνονται άβολα. Έτσι, δημιουργώντας αυτό το ασφαλές περιβάλλον μάθησης, ταυτόχρονα με το ταλέντο, την προσπάθεια, τη δουλειά, την όρεξη, την αγάπη, την αφοσίωση που δείχνει ο καθένας, υπάρχει και η δυνατότητα να ξεχωρίσουν, να διακριθούν, κάτι το οποίο ήδη συμβαίνει. Δηλαδή, εγώ που είμαι και προπονητής του αντρικού τμήματος, με το οποίο υπάρχει αγαστή συνεργασία και με την Ακαδημία, είμαστε συνεχώς σε μια διαδικασία αμοιβαίας ανταλλαγής και παιχτών, αλλά και μακροχρόνια σύνδεσης, να το πω έτσι. Δηλαδή, ένα παιδί το βλέπουμε, το παρακολουθούμε από τα μπαμπίνια ακόμα, από την ηλικία των 4 χρονών, στο πώς θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε στην αντρική μας ομάδα έως έναν παίχτη που έχω 40 χρονών, να φανταστείτε. Δηλαδή, ναι, στην αντρική ομάδα είναι ως εκεί. Θέλουμε να είναι μέσα στον αθλητισμό όσοι έρχονται εδώ και επειδή το αγάπησαν εδώ πέρα. Οπότε μπορεί κάποιο παιδί φυσικά και στην Ακαδημία μας να διακριθεί. Οι προπονητές που έχουμε είναι αντίστοιχοι, πιστεύω, των απαιτήσεων που χρειάζεται αυτό, δηλαδή να δώσουν τα παιδιά γνώσεις και φυσικά παιδαγωγικές, αλλά και εξειδικευμένες ποδοσφαιρικές, ώστε να μπορέσουν αυτά να πάρουν τα θεμέλια, να βάλουν τα θεμέλια και να φτάσουν όσο ψηλότερα γίνεται. Μάλιστα. Και εδώ, πότε ξεκινάει το έτος, ας πούμε, πότε μπορεί ένα παιδί να έρθει να γραφτεί? Η αγωνιστική περίοδος ξεκινάει τον Σεπτέμβριο, αλλά τα παιδάκια συνήθως, βέβαια γράφονται το Σεπτέμβριο, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς μπορεί να ξεκινήσουν, να δουν άμα τους αρέσει και να αποφασίσουν αν θέλουν να το συνεχίσουν ή όχι. Εμείς από την πλευρά μας, σε όλους τους γονείς, προσπαθούμε αυτό να γίνει με το μικρότερο κόστος και από όπου μπορούμε βοηθάμε σε αυτό το κομμάτι.
Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να έρθουν και παιδάκια τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός, να πούνε ότι τώρα... Βέβαια, τώρα είναι μια καλή περίοδος για ιδίως στις μικρές ηλικίες να γίνει η πρώτη επαφή. Ο καιρός έχει ανοίξει, η μέρα μεγάλωσε, δεν είναι τόσο... έχουν φύγει αυτές οι μικροασθένειες που υπάρχουν το χειμώνα, οπότε είναι μια καλή περίοδος τώρα για να ξεκινήσει ένα παιδί. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μπορεί και σήμερα να έρθει κάποιο καινούριο παιδί και να ενταχθεί στο τμήμα. Κάθε εβδομάδα έρχονται παιδάκια καινούρια που είτε συνεχίζουν είτε αποφασίζουν ότι δεν τους αρέσει και κάνουν κάτι άλλο. Ωραία, μάλιστα. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο και στο εφαγωνίζεστε, που ούτως ή άλλως ο αθλητισμός προσπαθεί να μάθει στους αθλητές τους, σε αυτούς που ασχολούνται τέλος πάντων, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά όλο αυτό το θέμα και με την οπαδική βία που τώρα τελευταία είναι πολύ σε έξαρση, ας πούμε. Πώς και οι γονείς σε σχέση με το οικογενειακό περιβάλλον, θέλω αυτές να μου πείτε τις εντυπώσεις σας. Στο κομμάτι αυτό νομίζω ότι η δικιά μας ακαδημία προάγει συγκεκριμένες αξίες κυρίως μέσω της πράξης και του παραδείγματος. Δηλαδή πέρα από το να τα πεις, το αν τα εκτελείς και όλα αυτά μέσα στο γήπεδο, γενικά στον τρόπο που λειτουργούμε, έτσι το παιδί μιμείται, γιατί τα παιδιά μιμούνται κιόλας στις πράξεις. Αν κάποιος προπονητής ή άνθρωπος της Ακαδημίας συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που δεν θέλουμε, ακριβώς και το παιδί το βλέπει αυτό, μπορεί ενδεχομένως να κάνει το ίδιο. Γι' αυτό προσπαθούμε να αποφεύγουμε πράξεις και συμπεριφορές οι οποίες θα λειτουργήσουν αρνητικά στο μυαλό του παιδιού. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να τους περνάμε μηνύματα όπως το ότι αν χάσουν μία φορά ή αν κερδίσουν μία φορά, αυτό δεν είναι το κριτήριο που θα τους κάνει χαρούμενα ή δυστυχισμένα αντίστοιχα. Δεν υπάρχει, δηλαδή η έννοια της αποτυχίας εδώ έχει σβηστεί καν, δεν υπάρχει αποτυχία. Είναι μόνο προσπάθεια, μια συνεχής προσπάθεια, όπως φυσικά είναι και η ζωή γενικώς, έτσι. Δεν είναι, θέλουμε τα παιδιά να στεναχωριούνται υγιώς, δηλαδή να χάνουν, να το απολαμβάνουν, να νιώθουν την αίσθηση ότι προσπαθήσανε και σήμερα ήταν νικητές και αύριο θα είναι χαμένοι και το ανάποδο. Είναι υγιή συναισθήματα αυτά να τα βιώνει ένα παιδί και τη λύπη και την χαρά, αλλά όλα αυτά σε ένα πλαίσιο υγιές, έτσι, και να μην γίνεται αυτοσκοπός η νίκη, να μην υπάρχουν συμπεριφορές όπως κάποια παιδιά να νιώθουν μειονεκτικά σε σχέση με κάποια άλλα. Αυτές είναι οι βασικές αρχές για μας. Μάλιστα. Οι γονείς, ωστόσο, έχω παρατηρήσει ότι... Έρχομαι στην ερώτηση την προηγούμενη, με την οπαδική βία. Έχω παρατηρήσει ότι οι γονείς έχουν κάπως μαζευτεί. Αυτό το αντιμετωπίζετε εδώ ως προς το ποδόσφαιρο. Φοβόνται κάπως μετά από τα τελευταία γεγονότα που συμβαίνουν εδώ και κάνα χρόνο. Πόσο είναι, Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά αυτό που ήθελα να πω εγώ πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι ότι όλα ξεκινάνε από ένα πλάνο που θέτουμε είτε μακροχρόνιο είτε πιο μικρό διάστημα. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω ότι φέτος οι κινήσεις που γίνανε στο ανδρικό τμήμα γίνανε με βάση αυτή τη λογική. Δηλαδή, πρώτος στόχος ήταν να έρθουν καλοί χαρακτήρες στην ομάδα, ώστε αυτοί να δώσουν και το καλό παράδειγμα στα νέα τα παιδιά που είτε είναι στην ομάδα, είτε ανεβαίνουν από την Ακαδημία προς το ανδρικό τμήμα. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο απέδωσε, πιστεύω, φέτος, γιατί έδωσε την ευκαιρία και στα παιδιά να βγάλουν τον πραγματικό τους χαρακτήρα μέσα στο γήπεδο, χωρίς να σκέφτονται στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι μπορεί κάποιος να τους φωνάξει ή να τους αγχώσει κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πάμε και μία βόλτα, γιατί βλέπω ένα υπέροχο γήπεδο μπροστά μου και πολύ φροντισμένο, πολύ, πολύ όμορφο, και θέλω να πάμε να μου κάνετε μία ξενάγηση, παρακαλώ. Πάμε. Thank you.
τώρα εδώ μέσα στο γήπεδο που είμαστε και νιώθω πάρα πολύ ωραία, είναι αλήθεια. Τι κατηγορίες παιδιών έχουμε, πόσες κατηγορίες μάλλον παιδιών έχουμε που αθλούνται εδώ? Έχουμε το τμήμα K6, το τμήμα K8, το τμήμα K10, K12, K14, K16 και το γυναικείο τμήμα, το οποίο όπως σας προείπα έχει κορίτσια διαφόρων ηλικιών. Μιλάμε για 7-8 ομάδες. Ακριβώς. Κάθε ηλικίας παιδί μπορεί να αντιστοιχηθεί στο... Στην αντίστοιχη κατηγορία, μάλιστα. Και πόσοι προπονητές εδώ υπάρχουν για όλες αυτές τις ομάδες? Τέσσερις προπονητές και συν τον προπονητή των τερματοφυλάκων, που κάνει αποκλειστικά μόνο τους τερματοφύλακες. Είναι ξεχωριστό. Είναι ξεχωριστός, ο οποίος κάνει και τις ακαδημίες, προπονεί τους τερματοφύλακες και των ακαδημίων και του ανδρικού τμήματος. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι, να πω κάτι επιπλέον, ότι αυτή είναι μια, η λειτουργία της ακαδημίας είναι εδώ και αρκετά χρόνια σε πολύ ψηλό επίπεδο. Κάθε χρόνο υπάρχει αύξηση και του αριθμού των παιδιών. Και να φανταστείτε ότι ξεκινήσαμε δειλά έτσι με ένα και δύο προπονητές. Τώρα έχουμε φτάσει να απασχολούμε 5 προπονητές στην ακαδημία μας. Οπότε είναι κάτι σημαντικό για μας και μας κάνει να έχουμε όρεξη για το μέλλον. Έτσι. Και φαντάζομαι ότι δεν είναι παιδιά και άτομα μόνο από τον Αμυγδαλεώνα. Έτσι, έρχονται από παντού και από την Καβάλα, φαντάζομαι. Ναι, η μεγαλύτερη δεξαμενή των παιδιών είναι από τον Αμυγδαλεώνα. Αλλά έρχονται και ένα ποσοστό έτσι, 15-20% από τις γύρω περιοχές. Όπως είναι το Ζυγό, το Πολύστηλο, τα Μισιανά και στην Καβάλα. Είμαστε σχεδόν δίπλα στην Καβάλα, είμαστε 5 λεπτά, 5 χιλιόμετρα από το, ένα μεγάλο κομμάτι, μια μεγάλη περιοχή της Καβάλας, του Αγίου Λουκά. Και είμαστε ανοιχτοί και είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να προπονήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Τέλεια, υπέροχα τα βρίσκω όλα. Τι έχουμε να συμπληρώσουμε, κύριε προπονητά? Ότι ένα παιδί που θα ήθελε να ξεκινήσει ή να συνεχίσει ενδεχομένως την πορεία του στο ποδόσφαιρο, πιστεύουμε ότι στην αγκαλιά της Δόξα Αμυγδαλεώνα θα βρει αυτό που επιζητεί και θα πάρει εφόδια και αρχές τα οποία θα το συστροφεύουν για μια ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα είπαμε, για την αγκαλιά που ανοίξατε και για εμάς, για το κανάλι μας. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να στηρίζουμε και τη Δόξα Αμυγδαλεώνα στις εκδηλώσεις που κάνει. Καλοκαιρινούς μας χορούς, έτσι. Φέτος. Έτσι, θα έρθουμε και φέτος, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και πολύ.